Έρθουμε τώρα στην αναφορά που κάναμε ξεκινώντας τις αθλητικές μας ειδήσεις. Ο λόγος για την ομάδα της Καλαμάτας που παρουσίασε το νέο της προπονητή είναι στο πλαίσιο της παρουσίασης και στην συνέντευξη που δόθηκε εκεί μόλις πριν από λίγο η συνάδελφος η Σίση Τριάντου, που έχει και τον κύριο Χάβο για να μας δώσει καλησπέρα, Σίση. Καλησπέρα και στον καινούριο προπονητή. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Καλησπέρα, Γεωργία, από τον φιλόξενο χώρο της ΠΑΕ, στα γραφεία της εδώ στο κέντρο της πόλης. Και στο πλευρό μου έχω τον νέο προπονητή, τον κύριο Μάκη Χάβο, τον οποίο καλωσορίζουμε στην πόλη της Καλαμάτας και στην ομάδα της Καλαμάτας. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλη προσδοκία τα όσα έχετε να προσφέρετε εσείς, διότι η ομάδα φέτος κάνει μια πορεία πρωταθλητισμού. Την έχετε δει, θα ηγηθείτε των προσπαθειών αυτών. Τι περιμένουμε από αύριο κιόλας που πιάνετε δουλειά, τι θα δούμε στην Καλαμάτα φέτος? Κοιτάξτε, επειδή είμαι λίγες μέρες, καταρχήν έχουμε το αυριανό παιχνίδι που είναι οι λόγοι να κερδίσουν, πρέπει να κερδίσουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να υποσχεθώ, που είπα και στη συνέντευξη, είναι ότι θέλει η ομάδα και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να υλοποιήσουμε το στόχο της ανόδου και όλοι μαζί με αγάπη και με συνεργασία και με πολλή δουλειά να τα καταφέρουμε, γιατί είναι κρίμα η πόλη και η ομάδα της Καλαμάτας να είναι 23 χρόνια μακριά από την Super League 1. Επειδή μας αναφέρατε και στη συνέντευξη πως είχατε και προτάσεις από το εξωτερικό, θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που τελικά σας έψει να επιλέξετε τη Μαύρη Θύελλα και την Καλαμάτα. Ήταν και ο χρόνος, βέβαια. Είναι και το timing στον προπονητή. Πολλές φορές δουλεύει σε 3 μήνες, άλλες φορές δουλεύει 5 χρόνια συνεχόμενα. Ήταν η ομάδα που δεν έγινε τελικά να πάμε εκεί. Από εκεί και πέρα όμως ήταν και το timing, αλλά είναι και η ομάδα της Καλαμάτας που πάντα, για να είμαι ειλικρινής, την είχα σε μεγάλη συμπάθεια. Φαντάζομαι προσμένετε κι εσείς τα play-off όπως και όλοι μας, διότι από ό,τι φαίνεται εκεί θα κριθούν πάρα πολλά. Με ποιους πιστεύετε ότι θα κονταροχτυπηθούμε και πού μπορεί να φτάσει τελικά φέτος η Καλαμάτα? Όπως είπε και ο πρόεδρος πάρα πολύ σωστά, θα είναι 5 ομάδες, οι 4 είναι ήδη νομίζω γνωστές. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω από τις ομάδες που είναι πιο κάτω αν έρθει κάποια έκπληξη, γιατί είναι νωρίς ακόμη και δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι. Απλώς οι 4 ομάδες, οι πρώτες αυτή τη στιγμή, δείχνουν ότι θα είναι μέσα στην τετράδα. Και ποιο θα είναι το δικό σας λιθαράκι, ποιο είναι το στοιχείο το οποίο θέλετε περισσότερο εσείς ως προπονητής να αναδείξετε και να αφήσετε πίσω σας φεύγοντας? Κοιτάξτε, σίγουρα εγώ ο στόχος μου είναι ένα, και για την ομάδα και για μένα και για τους παίχτες, αλλά πρέπει να γράψουμε ιστορία. Και την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και όχι τα λόγια. Εγώ δεν θέλω λόγια πολλά. Δυστυχώς, αλλά και τώρα είμαστε αναγκασμένοι λόγω των καταστάσεων και των γεγονότων να πούμε κάποια πράγματα, να ενημερώσουμε τον κόσμο, όπως και πρέπει να τον ενημερώνουμε, να ξέρει, να είναι ενήμερος. Και από εκεί και πέρα, όλοι μαζί, όπως είπα και πριν, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να βοηθήσουμε και να κάνουμε το στόχο πραγματικότητα. Ραντεβού αύριο στο γήπεδο με Τηλικράτη. Τι αποτέλεσμα περιμένουμε? Κοιτάξτε, τώρα με κάνεις μια ερώτηση. Περιμένουμε σίγουρα ότι τη νίκη. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο, κανείς δεν είναι με το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να προδικάσεις τίποτα. Παίζουν και αντίπαλοι μπάλα. Εμείς θα προσπαθήσουμε όλοι, με όλες τις δυνάμεις μας, μέχρι το 90 και μέχρι να σφυρίξει ο διαιτής, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι μια πολύ καλή πορεία. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεωργία, αυτά από εδώ, από τα γραφεία της ΠΑΕ. Μας σκιαγράφησε λίγο το προφίλ της ομάδας που θα δούμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ένα δύσκολο πρωτάθλημα ομολογουμένως. Οι στόχοι είναι πάντα υψηλοί. Η ομάδα της Καλαμάτας διεκδικεί το δικό της όνειρο. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Καλή πορεία να έχει και ο κύριος Χάβος. Ευχαριστούμε και την Σίση Τριάντου για την ενημέρωση.